Μαζί μας ο κύριος Κώστας Χριστιανάκης, ο προπονητής της ομάδας των Χανίων. Κύριε Χριστιανάκη, θέλω δύο λόγια αρχικά για την σημερινή εικόνα της ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ. Η σημερινή εικόνα είναι όπως περίπου την περιμένουμε. Καλές ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διότι έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Έχουμε πρώτον μικρή προπονητική ώρα. Η ώρα μας είναι 1 ώρα και 20 λεπτά. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό το στάδιο. Το δεύτερο και σοβαρότερο είναι ότι θα είμαστε άλλη ομάδα εντός έδρας και εκτός έδρας. Έχουμε δύο αθλητές βασικούς, ένα διαγώνιο και ένα αρχαίο, οι οποίοι ήταν καλύτερος παίκτες με το κολέγιο που παίξαμε, αλλά θα μπορέσουν να έρθουν σε 3-4 συγκεκριμένα που είναι μέσα στο στόχο που έχουμε εμείς για τη σωτηρία μας, διότι έχουν επαγγελματικά προβλήματα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πρόβλημα μόνιμο μήνες σήματος ομάδας. Δηλαδή όταν δεν έχεις πολύ χρόνο για να δουλέψεις όπως θες και έχεις και άλλη προπόνηση κάθε εβδομάδα γιατί θα έχεις άλλο σχήμα κάθε εβδομάδα και αυτό φαίνεται στα στοιχεία που χρειάζεται το δέσιμο της ομάδας όπως είναι η υποδοχή και η άμυνα και το εκεί που υστερήσατε αρκετά σήμερα. Εκεί που υστερήσαμε. Και όσον αφορά το στόχο της ομάδας την φετινή χρονιά. Είναι παραμονή. Ξέραμε εξ αρχής, δεν ονειροβατούμε. Η ομάδα έχει απουσίες από πέρυσι, έχει τα προβλήματα αυτά και είναι ο βασιλευτός ο οποίος πιστεύω ότι είναι εφικτότατος. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα.